του στρατού, ανθρώπινο δυναμικό δηλαδή. Να σου για αυτό το σκοπό. Να σου πω το εξής. Μέρα που είναι, ας περιμένουμε το καλύτερο. Τι εννοώ. Δηλαδή, από τη δική της ημεριά η κυβέρνηση ψήφισε ένα άρθρο νόμου, το γνωστό. Ναι. Μπαίνουμε σε μια διαγωνιστική διαδικασία. Καλύπτονται οι συμβασιούχοι μέχρι το Μάρτιο τουλάχιστον του 2018. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικό. Μπαίνει η λογική ότι ένα θέμα που έχει ταλανίσει την πολιτική και κοινωνική ζωή, το ζήτημα, ας πούμε, ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι ζουν με το άγχος της σύμβασης. Μην το περάμε. Υπάρχει ένα δίκιο εκεί πέρα. Υπάρχουν πολλοί που ζουν με το άγχος της ανεργίας όμως. Ναι, θα σας ναι. πει ο άλλος. Αλλά η ανεργία δεν λύνεται ανταλλάσσοντας συμβασιούχους. Γιατί είναι τι εννοώ, πράγμα δηλαδή, να δουλεύει ο άλλος ένα 8 μήνες. 8 μήνες ο ένας, 8 μήνες ο άλλος. Αυτό εννοώ. Θα πρέπει να έχεις μια καλή βάση ώστε να αρχίσεις να το ξεπερνάς. Και η κυβέρνηση εκδήλωσε με όλους τους τρόπους την διάθεσή της, δεν μπορεί να το επιβάλλει, να γίνεται με ίδια μέσα από τους δήμους η αποκομίδη. Ναι. Αυτό είναι το πλαίσιο που είναι εντός. Τώρα μιλάμε για το Plan B, κύριε Υπουργέ, εμείς. Ναι, λέω, εντός της συνταγματικής νομιμότητας. Ωραία. Σύμφωνα, αλλά πρέπει η πάντα η κάθε κυβέρνηση να έχει όπλα. Δεν μπορεί κανείς να υπερβεί τη συνταγματική νομιμότητα. Ένα είναι αυτό. Άρα δεν μπορεί να πεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι όλοι αυτοί που είναι συμβασιούχοι μετατρέπονται με μια κυβερνητική απόφαση σε μόνιμους τους και τα λοιπά, σε διαρκείς. Αυτό το ξέρουν και το συνδικαλιστικό κίνημα και όπως λέει, σήμερα το απόγευμα θα το συναποφασίσει. Άρα εγώ ευελπιστώ ότι θα συναποφασίσει με έχετε μια έννοια. Ετοιμαστεί, εμείς αυτό σας ρωτάμε, λογικά, κύριε Υπουργέ. Εάν εσείς ως Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχετε προετοιμαστεί για το Plan B. Κοιτάξτε, αυτό είναι το ερώτημα. Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εμείς περιμένουμε την απόφαση των. Απ' την άλλη μεριά, δεν μπορεί κανείς να διακινδυνεύσει ούτε τη δημόσια υγεία. Και ούτε πιστεύω, δεν το πιστεύω δηλαδή, πώς να το πω κανένας, ότι στη διαδικασία ενός τέτοιου αγώνα το συνδικαλιστικό κίνημα ή η συνδικαλιστική ηγεσία θα πάει να τιμωρήσει την κοινωνία. Mm-hmm. Έτσι, γιατί ακόμα και οι ιδιώτες που θέλουν να πάρουν την αποκομιδή, δεν, πώς το λένε, άγχονται με το γεγονός ότι είναι συγκεντρωμένα τα σκουπίδια. Άρα, σε αυτό το επίπεδο θα αξιοποιηθούν, στο βαθμό που δεν λυθεί, αλλά εγώ θέλω να λυθεί αυτή η διαδικασία, όλα τα μέτρα ώστε να υπάρξει περιφρούρηση της δημόσιας υγείας. Επομένως και ο στρατός και τα οχήματα του στρατού, αν χρειαστεί. Προσέξτε να δείτε τώρα. Ο στρατός αυτοβούλος, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αυτοβούλος, δεν κάνει τίποτα. Όχι αυτοβούλος. Μην τα μπλέκουμε. Απλά το λέω για να μην το μπλέκουμε. Δεν λέω ότι το λέτε εσείς. Μην περνάει από το μυαλό του καθενός. Άρα λέω εγώ να περιμένουμε. Και από εκεί και πέρα, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Άρα έχετε σχεδιασμό, λοιπόν, για την περίπτωση που, επαναλαμβάνω. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε κάνει σχεδιασμό ή οτιδήποτε. Μπορώ να πω ότι εμείς περιμένουμε να πάρθει μια λογική απόφαση. Λογική να σταματήσει. Ας βρει έναν τρόπο η συνδικαλιστική ηγεσία. Όχι. Αυτό είναι δουλειά της συνδικαλιστικής ηγεσίας. Εγώ σας λέω το εξής, οι πληροφορίες που έχω από όλη την Ελλάδα, από πολιτική άποψη έχω τις πληροφορίες, είναι ότι βαίνει βελτιούμενη η κατάσταση σε μια σειρά περιοχές. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι και καλή. Ναι, με την έννοια είναι ότι πλέον και ο καύσωνας αρχίζει και δημιουργεί και οι ψεκασμοί των σκουπιδιών δεν είναι λύση. Mm-hmm. Τώρα, να κουβεντιάσουμε το ζήτημα της συνολικής διαχείρισης των κομμάτων. Μην πάμε εκεί. Να σας κουβεντιάσουμε, δεν λέω σήμερα. Να κουβεντιάσουμε όλο το σύστημα. Να κουβεντιάσουμε τα λάθη των τελευταίων 20-30 ετών και τις κακές πολιτικές. Είναι ξεκάθαρο ότι μπορούμε να το κάνουμε, αλλά δεν είναι αυτό θέλετε το... Να αποφύγετε, εγώ, θέλετε να αποφύγετε να ρωτήσω, συγκεκριμένα. Εγώ λέω το εξής. Εσείς συνεργαστήκατε αυτές τις τελευταίες μέρες με τους αρμόδιους υπουργούς για το ενδεχόμενο να υπάρξει συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων στην αποκομιδή των σκουπιδιών, στην απάντηση του προβλήματος. Δηλαδή, υπήρξε επικοινωνία δικιά σας με τον κύριο Σκουρλέτη, με την κυρία Γιώργο Βασίλη, με άλλους συναδέλφους. Όχι, δικιά μου επικοινωνία υπήρξε με την έννοια, όχι όμως σαν υπουργείο, σαν πολιτική επικοινωνία. Δηλαδή, σαν πολιτικό στέλεχος και του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης. Τέτοια επικοινωνία. Όχι υπουργείο προς υπουργείο. Υπουργείο με υπουργείο δεν είναι νομίζω αυτή η ώρα, αλλά αυτά όταν χρειάζονται λύνονται εντός
δευτερολέπτων. Εκείνο που, φοβάστε, κύριε εκείνο που με ενδιαφέρει εμένα είναι ότι να μην χρησιμοποιηθεί ούτε από το συνδικαλιστικό κίνημα για υπερβάλλοντες λόγους, συνδικαλιστικούς εγώ λέω, αυτή η απεργία. Και θα προεκρινά και θα πρότεινα να μην χρησιμοποιηθεί ούτε από τις πολιτικές δυνάμεις στη λογική ότι να, τώρα θα χτυπήσουμε την κυβέρνηση. Και μιλάω για την αξιωματική αντιπολίτευση κατά κύριο λόγο. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Και μην γελιόμαστε. Δυστυχώς στην Ελλάδα, δυστυχώς λέω εγώ, οι συνδικαλιστικές παρατάξεις έχουν και άμεση σχέση και με τα πολιτικά κόμματα. Ναι. Άρα η συζήτηση, δεν λέω η κατεύθυνση, δεν λέω η επιβολή. Η συζήτηση πάντοτε γίνεται και σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να δοθούν και οι σωστές, θα λέγε κανένας, απόψεις. Εντάξει, αλλά επιμένω λίγο στην ερώτηση την προηγούμενη. Γιατί η κοινωνία, οι πολίτες, παρακολουθούν τους συνδικαλιστές, αλλά απαιτούν από την κυβέρνηση, δεν απαιτούν από τους συνδικαλιστές, απαιτούν από την κυβέρνηση να λύνει τα προβλήματα. Δεν έχετε καμία αμφιβολία ότι η κυβέρνηση στην εξέλιξη. Γι' αυτό περιφρονήσει τις διαδικασίες της δημόσιας υγείας. Ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό και να μην οδηγηθεί εκών άκων ο άλλος στο να βοηθήσει, γιατί κάποιοι θέλουν να μπουν τα ιδιωτικά συμφέροντα στα σκουπίδια, κάποιοι άλλοι δεν θέλουν, αλλά έχει μια μεγάλη σημασία οι πράξεις που κάνεις. Αυτό είναι το βασικό που θέμα. Που οι πράξεις που κάνεις. Αυτό είναι το κεντρικό και λέω ότι ας βρει το συνδικαλιστικό κίνημα, όπως έχει πει σήμερα το απόγευμα θα συζητήσει, το μεσημέρι θα συζητήσει, τον τρόπο με τον οποίο, ξέρετε, μπορεί να μην είναι λήξη της απεργίας, αναστολή, μπορεί να είναι διάφοροι τρόποι. Εγώ έχω και μια άλλη άποψη, αλλά πώς να σου το πω, έχει ένα προσωπικό χαρακτήρα. Τι εννοώ με αυτό το πράγμα. Ότι μεγάλες μάχες πρέπει να δίνονται και με μεγάλους τρόπους. Υπάρχουν όμως ένα-δύο ζητήματα. Εγώ λέω μερικές φορές πολλά πράγματα είναι ιερά, μερικά είναι θεϊκά. Είναι παραπάνω. Το ζήτημα της δημόσιας υγείας είναι στα θεϊκά. Άρα παραπάνω. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή εκεί. Καταλαβαίνουμε, αλλά δεν σα βλέπω. Γι' αυτό μίλησα, κύριε Υπουργέ. Δεν μπορεί και δεν πιστεύω. Επειδή σα ρώτησε ο Βασίλης. Ότι εσείς έχετε μια ευθύνη συνολικά για τη χώρα. Δεν είστε συνδικαλιστές. Εγώ δεν μου αρέσει να βλέπω έναν υπουργό να παρακαλάει τους συνδικαλιστές να τελειώσουν την απεργία. Πρέπει να είστε αποφασιστικοί και να πείτε η κυβέρνηση είναι παρούσα και θα λύσει το πρόβλημα. Θα είναι η λύση. Το πρόβλημα. Το καταλαβαίνω. Η καλή εξέλιξη θα είναι αυτό. Η καλή θα είναι αυτό. Συμφωνώ και εγώ. Άρα α πάμε στην καλή. Και λέω ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Το είπε και ο Τζανακόπουλος εχθές ο Δημήτρης. Ότι για αυτά τα ζητήματα δημόσια υγεία με όλου του τρόπου πέραν. Αυτό που δεν υπάρχει, επειδή γράφτηκε πολιτική επιστράτευση, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Έχει καταργηθεί. Και κανένα δεν έχει διάθεση να το κάνει αυτό το πράγμα. Εντάξει. Και σε αυτό ιδιαίτερα τον τομέα δεν πιάνει κιόλας. Σας το λέω με μια έννοια. Πολλά μπορεί να κάνει, αλλά δεν μπορεί τον άλλο να. Με το ζόρι που λέει. Με το ζόρι να τον βάλει να συγκεντρώσει τα σκουπίδια. Θα λυθεί αυτό το ζήτημα. Δεν πρόκειται να αφήσουμε την κοινωνία να ζει. Ισομηρία. Με αυτόν τον τρόπο. Επειδή κάποιοι άλλοι κρατάνε εργαζόμενους σε ομοιρία επί πάρα πολλά χρόνια. Εσείς κρατάτε. Εσείς. Εγώ σα λέω το εξής. Τώρα έχετε σε ομοιρία. Τώρα με συγχωρείτε, κύριε Βίλιππ. Έχετε τις ευθύνες σας, κύριε Υπουργέ. Έχετε ευθύνη τώρα. Να σα πω το εξής. Είναι μια συζήτηση. Γιατί το επαναλάβατε τώρα. Είναι μια συζήτηση η οποία, αν θέλετε, μπορούμε να την κάνουμε και αύριο. Γιατί κάτι έρχεται από προηγούμενα, γίνεται μια προσπάθεια να επιληθεί. Γίνεται μια προσπάθεια να επιληθεί. Κοίταξε, διότι εδώ ήταν ο νόμος. Μισό λεπτό, κύριε Μισό. Νάτος ο νόμος, έχουμε 17. Και έρχεται ο εργαζόμενος εδώ εκπρόσωπο. Τι να κάνουμε, μην το κάνουμε ποτέ. Όχι, να το κάνουμε, άλλο λέω. Δηλαδή έπρεπε να το κάνουμε. Είναι ότι η πρόταση είναι πολύ καλή, κατά τη γνώμη μου. Αλλά λέω, αφήστε το αυτό. Εγώ δεν είμαι εργαζόμενος στο Δήμο. Έρχεται λοιπόν ο εργαζόμενος στην τοπική αυτοδιοίκηση και σου λέει, εγώ δεν φταίω. Εγώ είμαι εργαζόμενος άνθρωπος. Και ήρθε η κυβέρνηση και πάνω σε ένα καθεστώς που όλοι καταγγέλουν. Τη ανανέωση των συμβάσεων και τη ομοιρία αυτών των ανθρώπων, είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε από του πολιτικού εκπροσώπου κτλ., πάτησε πάνω σε αυτό και μα υποσχέθηκε με 2+1 ανανεώσει ότι εμεί θα μείνουμε. Θα κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Και άρα είπε εγώ, και ο Πάνος στο σκουπίδι. Ο άνθρωπο των 600 ευρώ, α πούμε, και τη σκληρή δουλειά, γιατί οι άνθρωποι. Είναι σκληρή δουλειά που κάνουν, δεν κάθονται σε γραφεία. Ναι. Λοιπόν, εγώ οργάνωσα τη ζωή μου με βάση αυτό που μου είπε η κυβέρνηση. Και τώρα και η κυβέρνηση που λέει θα φύγει. Γιατί αυτό τους λέτε στην πραγματικότητα. Εμείς ίσα ίσα δεν τους λέμε θα φύγεις.
Τους λέμε ότι, κοίταξε να δεις, σίγουρα θα ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία. Ας πούμε να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία. Έχετε τη δουλειά σας με την ανανέωση σύμβαση μέχρι το Μάρτιο του 2018. Χάνοντας τα δικαιώματα τα προηγούμενα. Έχει μεγάλη σημασία το γεγονός ότι οι Δήμοι θα πρέπει να φτιάξουν τα οργανογράμματά τους ώστε να έχουμε μια καθαρή εικόνα. Αυτό μάλιστα. Και έχει σημασία γιατί σήμερα είναι 2.500. Αύριο μπορεί να είναι 6. Όμως που έχουν ζητήσει εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Αλλά η συμβασιούχοι είναι 6.500. Έχει και αυτό μια σημασία. Άρα υπάρχει και εδώ μια πίεση και του συνδικαλιστικού κινήματος σε αυτή την κατεύθυνση. Και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να λυθεί το θέμα. Και να μην έχουμε. Πώς να σας το πω τώρα. Μπορεί να έχουμε εποχιακούς στους Δήμους. Μπορεί να έχουμε διάφορες μορφές. Αλλά δεν πρέπει να έχουμε συμβασιούχους. Μάλιστα. Να σας το λέω πολύ ξεκάθαρα. Να ξεκάθαρα αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Τώρα, αν δεν θα κάτσω αυτή τη στιγμή, θα ήθελα να κουβεντιάσουμε αν αυτό θα μπορούσε να γίνει το 2015 την ώρα που γινόταν, ας πούμε, ξέρω, μια μεγάλη μάχη. Ή, ναι. Ο καθένας έχει τα επιχειρήματά του. Δεν θα κάτσω όμως και να συζητήσω τις ευθύνες που έτσι κι αλλιώς είναι δεδομένες όλης αυτής της κατάστασης που δημιουργήθηκε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ούτε θα κάτσω να συζητήσω αυτή τη στιγμή και ευθύνες που έχει το συνδικαλιστικό κίνημα. Ναι, αλλά δεν λέτε για τις δικές σας ευθύνες καθόλου. Και δεν είναι σωστό. Να πείτε ότι και εμείς έχουμε ευθύνες που κάναμε τρεις ανανεώσεις και δημιουργήσαμε ψεύτικες ελπίδες. Εμείς κάναμε τρεις ανανεώσεις και σας το λέω χοντρά. Εγώ δέχομαι και τις ευθύνες των άλλων, όπως λέτε. Εγώ σας λέω ότι κάναμε τρεις ανανεώσεις στην κατεύθυνση ακριβώς ώστε να έχουν αυτοί οι άνθρωποι που καλύπτουν πάγιες και διαρκές ανάγκες, να έχουν δουλειά. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, κάποιος μπορεί να μας κατηγορήσει. Τι, ο Μύρος, σε τι πράγμα. Ο Μύρος, σιγά. Γιατί αυτά έγινε λοιπόν διαδικασίες εκλογικές. Έτσι έλεγαν και άλλοι. Ήθελα να τους διώξουμε. Μισό λεπτάκι. Έγιναν διαδικασίες εκλογικές. Έγιναν κάποιες διαδικασίες οι οποίες, ας πούμε, ξέρω εγώ, τους είπαμε θα κάνετε αυτό. Τους πουλήσατε ελπίδα τώρα, κύριε Βίτσα. Ξέρετε, ελπίδα πουλήσατε κι εσείς. Δηλαδή, όπως και η πρόταση, η πρόταση είναι απολύονται ή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, ωραία, να πληρωθούν. Το ξέρουν ότι θα πληρωθούν. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια. Το ξέρουν. Ναι. Το επιβάλλει, αν θέλετε, και ο νόμος να πληρωθούν. Τα δουλευμένα είναι δεδομένα. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας είναι τα σδίτα, από ό,τι κατάλαβα. Και δώσε τα σε ιδιωτικά. Εσείς πάντως το λέει ένας τηλεθεατής. Και τους απολύουν όλοι. Κύριε Υπουργέ, το λέει ένας τηλεθεατής και έχει δίκιο ο άνθρωπος. Μιλάτε για τα ιδιωτικά συμφέροντα και μιλάτε για κλέφτες. Μονίμως αυτή η κυβέρνηση έχει μια αποστροφή προς τον ιδιωτικό τομέα απίστευτη. Και είναι σαν ένα ποινικό αδίκημα να είσαι στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί το λέτε έτσι. Καθόλου. Οι ληστές, οι κλέφτες, τα ιδιωτικά συμφέροντα. Γιατί το λέτε έτσι. Όχι, καθόλου ποινικό αδίκημα. Αλλά έχουμε μια καινούργια, αν θέλετε, προσπάθεια όπου αυτό που έχτισε με κόπο, με λάθη, με πιθανά εγκλήματα, οικονομικά εννοώ, η κοινωνία και το δημόσιο θα πάει να το καρποθεί από την άλλη μεριά τώρα το χωρίς να βάλει, χωρίς να επενδύσει το ιδιωτικό κεφάλαιο το οποίο θα, μάλιστα θα λειτουργήσει και με έναν άλλο τρόπο σε σχέση με τις εργασιακές σχέσεις. Αυτό εννοώ. Είναι δικιά σου δουλειά, να το λέω έχετε. Λοιπόν, το λέω λοιπόν και επειδή ξέρουμε, με συγχωρείτε, αλλά επειδή ξέρετε ότι υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες σε ορισμένους δήμους. Ναι, βέβαιως. Γι' αυτό άλλωστε λέω και εγώ στο συνδικαλιστικό κίνημα, ανεξάρτητα με τις διαθέσεις, ανεξάρτητα αν το γίνεται συνειδητά ή ασυνειδητά, προσέξτε να προσέξουμε μήπως με τις ενέργειες και τις πράξεις μας, οθούμε την κοινωνική συνείδηση να το αποδεχθεί έτσι, και οθούμε τα πράγματα προς ιδιωτικοποίηση. Εμείς, όχι απλώς δεν θέλουμε, θα το αντιπαλέψουμε πολιτικά. Μάλιστα. Αυτό είναι το θέμα και κυβερνητικά, θα το λέτε. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε άλλα θέματα. Τώρα να μείνουμε λίγο στην επικαιρότητα, γιατί είχαμε αυτή την απαγόρευση χθες και τη συζητήσαμε πριν για το θέμα της συγκέντρωσης των αστυνομικών στα Εξάρχεια. Πολλοί έχετε αλλάξει. Έχετε αλλάξει πολύ. Λέει ένας. Δηλαδή, συζητάτε το στρατό να μαζεύει τα σκουπίδια. Εσείς το συζητάτε. Μην με βάζετε τώρα. Άλλο πράγμα. Δεν το λέω σε εσάς. Το λέω για την κυβέρνηση που θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα σε ερώτηση. Μα για μένα το εσύ, όταν λες κυβέρνηση. Μισό λεπτό. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λοιπόν, για να είμαι συγκεκριμένος, εχθές στην ερώτηση αν θα πάει ο στρατός, απάντησε. Ναι, προφανώς. Όλα τα μέσα. Εν πάση περιπτώσει, λέω, μια αυτό. Μια απαγόρευση των συγκεντρώσεων για λόγους τάξης ασφάλειας και μη διασάλευσης κτλ. Δεν μοιάζει και πολύ αριστερό όλο αυτό το περιβάλλον. Εγώ σας λέω το εξής. Όταν οι ενέργειες έχουν πολιτικό στόχο, πρέπει να απαντήσεις και με συγκεκριμένο τρόπο. Είχε πολιτικό στόχο αυτή. Εγώ σας λέω απλά πράγματα. Απλά πράγματα, γιατί αρχίζουν και μπλέκουν πολύ. Φτιάχνεται εικόνα, πώς να το πει κανένας, και μια προσπάθειας
αποσταθεροποίηση. Δηλαδή, σήμερα να συζητάμε πώς, αφού έκλεισε η αξιολόγηση, μπορούμε να πάμε καλύτερα οικονομικά. Mm-hmm. Αρχίζει, βγαίνει υπό ΑΣΥ, αντί να κοιτάξει τα προβλήματα τα οποία έχουν οι αστυνομικοί πραγματικά και με αυτόν τον τρόπο να λύσει το πρόβλημα, αν θέλετε, ή αυτό που θεωρεί ως άβατο των εξαρχείων. Δηλαδή, κάνει μια πολιτική στην ουσία κίνηση. Ναι. Μια πολιτική κίνηση. Αυτή είναι η δουλειά της. Με συγχωρείτε τώρα, αυτή είναι η δουλειά. Δηλαδή, αν το έκανε κάποιος άλλος, τι θα γινόταν. Ποιος να δεν το κάνει. Ο σύλλογος, ας έρθει η Νέα Δημοκρατία και ας πάει να το κάνει. Αν έρχονταν ο Παρνασσός. Με συγχωρείτε, ας έρθει η Νέα Δημοκρατία να το κάνει. Ας έρθει ο Παρνασσός, δεν ήρθε όμως. Ναι. Δεν ήρθε όμως. Τι διαφορά έχει δηλαδή η υπόαση. Με συγχωρείτε, η υπόαση, όπως κάθε ομοσπονδία, έχει να κάνει με τη ζωή, τα χρήματα που παίρνουν οι αστυνομικοί, τον τρόπο εξέλιξή τους και μια σειρά άλλα πράγματα. Και όμως αυτό που προτάσει είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει πιθανά μέσα σε εισαγωγικά με ό,τι θεωρεί η ίδια ότι είναι άβατο. Όχι, εγώ θεωρώ ότι Τόσκα δεν είναι άβατο, τίποτα. Ο κύριος Τόσκα δεν είναι άβατο. Δεν το βάλανε υπό ΑΣΥ. Τίποτα δεν είναι άβατο. Είπε ότι σε 16 ώρες το λύνουμε το θέμα των εξαρχείων, αν μας αφήσουν οι πολιτικοί. Υπό ΑΣΥ πρώτον, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Υπό ΑΣΥ δεν κατάλαβα, διοικεί την αστυνομία. Όχι, για να το καταλάβω κι εγώ. Μιλάω σε αστυνομική αξιωματική. Πώς λέει τότε ότι αξιωματική το λύνει σε 16 ώρες. Ξέρουν την επιχειρησιακή τους επάρκεια. Δεν το ξέρει αυτό ο αρχηγός της αστυνομίας, δεν το ξέρουν οι ταξίαρχοι της αστυνομίας και αυτό το πράγμα το αναλαμβάνει πάνω της η συνδικαλιστική. Εγώ δεν λέω να μην κάνει προτάσεις, σκέψεις. Όχι, κύριε Υπουργέ. Και να βγει και να τις κάνει. Εσείς εντάσσετε όμως. Είναι μες στα όρια του συνδικαλιστικού θέλει να καταδείξει προφανώς ότι δεν παίρνει εντολές. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η όλα είναι πολιτικά. Εντάξει, επειδή όλοι είμαστε γνωστοί σε αυτό το χώρο. Εντάξει, είμαστε μικρή χώρα. Αν εσείς εντάσσετε ή θεωρείτε ότι η εκτίμησή σας είναι ότι αυτή η κίνηση της ΠΟΑΣΥ είναι ενταγμένη σε μια πολιτική στρατηγική της αξιωματικής αντιπολίτευσης, υπονόμευσης της κυβέρνησης. Εγώ λέω σαφώς ναι. Σαφώς ναι. Με ποια, και μάλιστα με ποια έννοια. Άλλωστε βγήκε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πριν καλά αναγγελθεί και τη στήριξε. Ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν έκανε το ίδιο, όπως ξέρετε. Εχθές, με το που βγήκε η απαγόρευση από τη Γαδά, σε, πώς να το πω, σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, δηλαδή σε λεπτά, βγήκε η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, λες και ήταν έτοιμη και τη βάλαμε παιδιά να τη στείλουμε στους... αλλά αυτά, τώρα ας μην κάνουμε... Ας το πω έτσι, υπάρχει... την αστυνομία. Εγώ ρωτώ έναν υπουργό, αν αλλά υπάρχει ένα σημαντικό σχεδιασμό από την άλλη πλευρά, τον οποίο υπηρετούν κρατικά όργανα. Έχουμε δύο μεγάλα γεγονότα αυτή τη στιγμή. Από τη μία μεριά ότι έκλεισε η αξιολόγηση, με κριτική που μπορεί να κάνει ο καθένας και τα λοιπά. Μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία συζήτησης και εκείνη τη χρονική στιγμή, αρχίζουν και εμφανίζονται ζητήματα είτε σαν και αυτό των εξαρχείων, είτε στις αλλαγές τρόπου των συνδικαλιστικών παρατάξεων, αλλαγές στάσεις, είτε υποθέσεις, οι οποίες έρχονται στη Βουλή, όπως η υπόθεση του Νουράν, και τι συζητάμε, πόση ώρα μίλησε ο Υπουργός Άμυνας με τον κύριο Γιαννουσάκη. Δεν είναι θέμα, δηλαδή αυτό δεν είναι θέμα. Αυτό. Με συγχωρείτε τώρα. Και δεν πήγατε εσείς. Και δεν πήγατε με τον Γιαννουσάκη. Και με άλλους σοβίτες. Εσείς θα το κάνατε. Εσείς θα το κάνατε. Ούτε ζήτησε οποιοδήποτε να μιλήσει μαζί μου. Ωραία. Εσείς θα το κάνατε. Όταν κάποιος το ζητάει, τώρα μην θυμίσω τι γίνεται, όταν κάποιος το ζητάει, και μάλιστα τώρα δεν ξέρω τι έγινε στη χθεσινή ανάκριση, δεν ξέρω αν έχετε εσείς καμιά πληροφορία. Ο κύριος Γιαννουσάκη. Ναι, όχι, μισή ώρα κατέθετε. Έγινε η κατάσταση και μετά γυρνάει. Περισσότερο φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχουμε εδώ μια υπόθεση όπου. Είναι δουλειά του πολιτικού. Να το πω. Κύριε Υπουργέ, είναι δουλειά του πολιτικού αυτό. Η μαφία. Δρά. Δουλειά του πολιτικού. Είναι να φτιάξει το θεσμικό περιβάλλον για να κάνει τη δουλειά στη δικαιοσύνη. Να προασπίσει και με ενέργειες και το κοινωνικό συμφέρον. Ναι, και όταν συζητάμε για τα ναρκωτικά, έτσι στο βαθμό που δεν κάνει παράνομες πράξεις. Φαντάζομαι, δεν κατεβαίνει ο αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας. Και εδώ δεν βγήκε κανένα να πει ότι έκανε ο Υπουργός Άμυνας παράνομη πράξη. Η αντιπολίτευση λέει ναι. Πάμε τώρα στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Γιατί ποιο πράγμα πήγε, γιατί κατέθεσε. Βασικά η Νέα Δημοκρατία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τους ανακριτικούς υπαλλήλους. Γιατί ξέρει ότι το άλλο δεν στέκεται.
θα το πάρει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και θα πει: με συγχωρείτε τώρα, τι μου λέτε, ότι ένας οποιοσδήποτε πολιτικός. Επομένως, καλά έκανε ο κ. Καμένος, αυτό μίλησε. Καλά στο βαθμό στο οποίο ήθελε να βοηθήσει ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Και όχι και ο Πάνος ο Καμένος, και να μην λέω ονόματα, και κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία ή οποιοδήποτε έκανε αυτό και στο βαθμό που πήγαινε αμέσως μετά, όπως έκανε ο Πάνος ο Καμένος, και μετέφερε στον Υπουργό Δικαιοσύνης και δια του Υπουργού Δικαιοσύνης στις δικαστικές αρχές που διερευνούν αυτήν την υπόθεση, πού θα ήταν το πρόβλημα αν οποιοδήποτε, ο Δημήτρης Οβίτσας, έπαιρνε τηλέφωνο, ξέρω, ένα δικαστικό και του λέγε: θα κάνεις αυτές τις ενέργειες. Μα το έκανε. Όχι, δεν έστειλε την εισαγγελέα στα φυλακή μέσα στη νύχτα. Όχι. Πήρε τηλέφωνο και αυτό αποδείχθηκε στη Βουλή, τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ναι, και ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Και μέσα... το πεστήλε. Μα... αυτό δεν το πέτυχε. Βλέπουμε λίγο, κύριε Υπουργέ. Μα για αυτή τη συζήτηση που κάνουμε μόλις τώρα, επιβεβαιώνεται ότι ο πολιτικός αντί να κάνει αυτό που λέγατε νωρίτερα, γίνεται αστυνομικός και δικαστής και αρχίζει να ψάχνει υποθέσεις. Όχι, αρχίζει να, να ανταποκρίνεται. Να ανταποκρίνεται. Ποιο είναι ο ρόλο του Υπουργού Άμυνα τώρα, κύριε Βίτσα, αν σήμερα. Επειδή εμείς, δηλαδή ήμουν παρόν, συζητάμε για υπόθεση ναρκωτικών. Ναι. Καταρχήν, έτσι. Ναρκωτικών. Και αυτό που αποδείχθηκε είναι ότι κάποιο ισοβήτη. Θα σα πω και κάτι άλλο. Ζήτησε. Θα έλεγε κανένας, μεσολάβησε ώστε να έχει μια. Να πει. Πράγματα. Του είπε ο άλλος, πες την αλήθεια. Χρειάστηκε 10 λεπτά να το πει. Χρειάζεται 7, γιατί δεν ήταν κουταμάδες. Ναι, αυτά είναι κουταμάδες. Και ενημέρωσε τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Τελείωσε. Πάπαλα που λένε στην Εκάλη. Ναι. Σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Από εκεί και πέρα ο εισαγγελέας και, ξέρετε, και ο εισαγγελέας, αλλά και όλοι μας, γιατί όλοι. Θα μετρήσουμε. Τι εννοώ θα μετρήσουμε. Τι έκανε, εννοώ τι ενέργειες που έκανε, ότι την όταν κάποιο έχει καταδικαστεί, θα μετρήσεις πώς είναι η εγκυρότητα αυτών που λέει. Είτε κλείσουμε, υπέρ, είτε κατά. Το εντυπωσιακό είναι ότι ολόκληρη η κυβέρνηση έχει στοιχηθεί πίσω από τον κύριο Καμένο. Αυτό μας εντυπωσιάζει. Δεν έχει στοιχηθεί πίσω από τον κύριο Καμένο. Έχει στοιχηθεί σε μια ενιαία προσπάθεια να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Αυτό είναι το ζήτημα. Και βάζει κάποιο. Και επειδή εδώ έχουμε πόσους, 8 νεκρούς, σε αυτήν την υπόθεση. Περίεργα, λέει. Περίεργα. Ένας με αυτοκινητιστικό δυστύχημα, ο άλλος έπαθε ξαφνικά συγκοπή, ο άλλος κτλ. Όχι εδώ στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Και να το δουν και οι τηλεθεατές. Οι περισσότεροι νομίζω στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλες χώρες. Γι' αυτό εγώ μιλάω. Έχουμε τη μεγαλύτερη υπόθεση ναρκωτικών. Κοντά τρεις τόνους, κάποιοι τόνοι έχουν χαθεί. Επιτρέψτε να σας πω, και από εκεί και πέρα, το παπόρι από την Περισσία που έφτασε στην Κορυφαία δεν είναι να κάνει υπουργό να κυκλοφοράει να το μαζέψει. Τι λέτε, το λέω τώρα μεταξύ σοβαρού και αστείου. Τότε, ναι. Το πρώτο που κέρδισε είναι αυτό που γράφει τα τραγούδια. Η κουβέντα που γίνεται, κύριε Υπουργέ, δεν έχει να κάνει στην πραγματικότητα ούτε με τον κύριο Καμένο, ούτε με τους επιχειρηματίες, ούτε με τίποτα. Έχει να κάνει με τη θεσμική λειτουργία της χώρας. Ή θα τα κάνουμε ύβαλα και ίσωμα και ο καθένας θα μπλέξει στα πόδια του αλουνού, ή θα αφήσουμε τη δημοκρατία να λειτουργήσει με βάση τη θεσμική λειτουργία και τη διάκριση των εξουσιών. Επ' αυτού γίνεται και η κουβέντα. Και δεν έχει να κάνει ούτε με τον Καμένο, ούτε με τον Μαρινάκη, ούτε με αυτό, ούτε με τίποτα. Έχει να κάνει με, για όσο μας αφορά, με τη λειτουργία της χώρας. Διότι αν μπούμε σε αυτούς τους δρόμους, ξέρετε που οδηγούμαστε. Επειδή είναι σαφές. Η πολιτική θα χάσει επαφή. Όχι, εγώ θα λέω ότι είναι πολύ δημοκρατία. Η διάκριση των εξουσιών εμπεδώνεται και στην, αν θέλετε, αλληλοβοήθεια των άλλων τριών εξουσιών και στη δικαστική εξουσία. Όχι στην επιβολή, αλλά στην αλληλοβοήθεια. Όχι στα στεγανά. Δηλαδή, αν ξέρω εγώ να μην το πω. Καταλαβαίνω ότι βεβαίως. Εγώ θα περίμενα σήμερα από τον Υπουργό Άμυνας να έχει να μου απαντήσει. Από εσάς όταν απλώς τον Υπουργό Άμυνας. Να έχει να μου απαντήσει στις καταγγελίες που έχει κάνει ο σύντροφός σας, ο κύριος Φίλης, για κουκουλοφόρους οι οποίοι κάνουν επαναπροωθήσεις στα σύνορα. Εκ του στρατεύματος κουκουλοφόρους που κάνουν επαναπροωθήσεις στα σύνορα. Όχι, να το ξεκαθαρίσουμε. Να το ξεκαθαρίσω εγώ. Δεν υπάρχουν εκ του στρατεύματος κουκουλοφόροι οι οποίοι κάνουν επαναπροωθήσεις ή οτιδήποτε τέτοιο άλλο. Αλλά τι είναι αυτή. Τι είναι. Ο στρατός αυτό που κάνει είναι αποτροπή και ό,τι έχει να κάνει ο στρατός το κάνει με τη στολή του. Με την ψυχή του, με την καρδιά του, αν θέλετε, με το κράνος του. Με αυτό το. Δεν είναι καν του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
αυτή η διαδικασία. Ναι. Άρα υπάρχει διαδικασία επομένως. Όχι, δεν την ξέρω. Με συγχωρείτε τώρα. Δεν την ξέρω. Δεν έχουν γίνει καταγγελίες τώρα γι' αυτό. Οι καταγγελίες τις ξέρω. Δεν είναι για εσά. Δεν αφορούν τις ένοπλες δυνάμεις σε καμία περίπτωση. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ. Καλή συνέχεια. Τώρα, Θεσσαλονίκη, θα πάμε εμείς στην Ελένη Ιατρού να τη δούμε και να την καλημερίσουμε, να μας περιγράψει και εκεί.